Πάω τώρα εδώ στις δικές μας στεναχώριες τοπικές. Θα αρχίσω με τις μικρές στεναχώριες και μετά θα πάω στις μεγάλες. Στεναχωρήθηκε όλη η Θεσσαλονίκη. Μέσα ο Παπαγεωργόπουλος. Μέσα ο Τσοχατζόπουλος. Δηλαδή μόνο Θεσσαλονικής πηγαίνουν μέσα. Έναν Αθηναίο ακόμα να μην πιάσουν. Στεναχωρήθηκε όλη η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η γυναίκα την είδα, την καταλυπήθηκε. Τώρα θα μπήκε μέσα και θα τον ταΐζουμε κιόλας. Θα μπήκε μέσα να τον ταΐζουμε κιόλας. Και έκλεψε. Και θα τον ταΐζουμε κιόλας. Τα ρεπορτάζ βεβαίως πήγαν και ήρθαν. Ναι, ότι ακούσαμε και κοιμήθηκε το βράδυ με έναν τρόπο ο Παπαγεωργόπουλος. Και... Το βράδυ λαγοκοιμόταν όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Με το ρωμάτι δηλαδή ανοιχτό. Και το άλλο κλειστό, δεν ξέρω. Τι έκανε φλέρτρε μέσα στη νύχτα έτσι. Εγώ το έχεις δει αυτό ποτέ. Ένα μάτι λέει κλειστό και το άλλο ανοιχτό. Αυτό θέλει δουλειά να σφίξει το ένα μάτι. Να καταστώ λέει. Συνήθως τα μάτια κλείνουν και τα δύο μαζί, δεν είναι μηνιένα. Δεν πάει ένα-ένα το ρολό. Εκτός τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω πώς κοιμήθηκε τη νύχτα. Είδαμε αυτή την είσοδο την περιβόητη. Τα ψέματα τελείωσαν σήμερα με την ποινή της ισόβιας κάθεψης. Άρχισαν το 1999 με την ανάγκη. Ακριβώς αυτή η εικόνα με την καμπαρτίνα δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό τοπίο. Κρύβω με την καμπαρτίνα αυτό που όλοι ξέρουν ότι υπάρχει από κάτω. Χειροπέδες. Αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία των πολιτικών. Ξέρουμε ότι κλέβουν και έχουν την καμπαρτίνα μπροστά. Λείπουν εκατομμύρια, αλλά αφού δεν τα βρήκατε πάνω μου, δεν τα πήρα εγώ. Δεν τρελάθηκαν οι δικαστές. Ούτε εξάντλησαν την αυστηρότητά τους. Ξαναποκτούν απλώς τη χαμένη τους υπόλοιψη. Αλλά οφείλω στο δημόσιο, άλλο οφείλω στο δημόσιο και άλλο καταχρώμε δημόσιο χρήμα. Η κατάχρηση δημοσίου χρήματος δεν είναι ούτε οφειλή, ούτε απλώς έκλεψα. Διότι έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί ζουν με μαύρα χρήματα. Όλοι το ξέρουν. Παίρνουν λεφτά από χορηγούς. Παίρνουν λεφτά από εταιρείες. Τα παίρνουν προσωπικά. Δεν τα βλέπει κανένας, δεν τα ξέρει κανένας. Τα παίρνουν τα κομματά τους, τα ταμεία τους, τα προσωπικά. Στα κομματικά τους ταμεία. Έτσι δουλεύει το σύστημα αυτό. Και όσοι από όσους έχουν πάρει, τους προστατεύουν. Πώς τους προστατεύουν, με νόμους. Με ότι αν έρθει η εφορία δεν θα πιάσει εσένα, θα πιάσει αυτό που δεν είναι, που δεν μας τα έχει δώσει. Όπως προστατεύουν οι μπράβοι τα μαγαζιά. Έτσι προστατεύουν και αυτοί. Προστάτες είναι. Αλλά δεν φτάνει αυτά που παίρνεις από τις προμήθειες των έργων, διότι αυτά δεν ήταν μέσα. Αυτά ήταν υπεξαίρεση. Δεν έχουν. Να δείτε εκεί τι έχει να γίνει, τι κολάσεις θα γίνει σε δήμους. Υπεξαιρείς και από πάνω τα ταμεία. Δεν φτάνει οι μίζες και οι προμήθειες που παίρνουν από όλα τα έργα. Αλλά αν υπάρχουν δήμαρχοι σαν τον Παπαγεωργόπουλου, υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι. Πήγε η καναδική εταιρεία στο δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, έστειλε τον πρέσβη τον Καναδό εκεί να μιλήσει και πάμε να ακούσουμε τι λέει ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης. Για τα καινούργια ορυχεία χρυσού που θα δούμε. Ο κ. Σπέκ ξεκαθάρισε πως δεν εκπροσωπεί την εταιρεία αλλά την καναδική κυβέρνηση, η οποία και εγγυάται για τη σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και την ευαισθησία της Eldorado Gold Corporation. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν την απόλυτη καταστροφή και δεν θέλουμε να συζητάμε παραπάνω. Κουραστήκαμε. Θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους να αναπτύξουμε εδώ τη γεωργία μας, τη δημοτροφία μας, την ελευθερία μας, τον τουρισμό μας, τα δάση μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτό που γνωρίζουμε εμείς, κρατώντας την καθαρότητα του τόπου μας, να προκόψουμε. Αν πραγματικά εκτιμάτε τον ιδιαίτερα αυτόν θα ανεβαίνει στον χώρο, αφήστε μας ήσυχους, γιατί δεν μπορούμε άλλο και να ξέρετε, για να σας τα πω όλα και να τελειώνω, ότι κι αν ακόμα πάρουν άδεια από την Αθήνα, η οποία είναι σύμμαχή σας, η Αθήνα είναι μαζί σας. Εάν ναι, ακόμα πάρουν άδεια, να ξέρετε ότι εγώ και οι συμπολίτες μας θα πάμε εκεί στο πέραμα και θα εμποδίζουμε τις μπουλντόζες να σκάψουν το ιερό χώμα μας. Ελπίζει και ελπίζει πραγματικά αυτή η συνάντηση να είναι η αρχή ενός προδομητικού διαλόγου. Πρέπει όμως και εσείς να καταλάβετε πως ήδη η κυβέρνηση έχει πει το ναι, έχει εντάξει μάλιστα το έργο στις επενδύσεις Fast Track και Fast Track. Μάλιστα είτε συμφωνείτε είτε όχι, αυτό αποτελεί γεγονός. Πες, λοιπόν, η Αθήνα δεν σκέπτεται το συμφέρον και τη ζωή την ίδια των Θρακιωτών εδώ στη Θράκη. Οι δήμαρχοι της Θράκης γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αποφάσεις της Αθήνας και σηκώνουν τα ένα. Εσείς θα πάρετε το χρυσό στις 450 τόνους εδώ, και εμείς θα σήμερα στο Σαντήρι είναι η